Αυτό που έχω να σας πω και ισχύει στην παγκόσμια κοινωνία είναι ότι οι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν το τροχαίο ατύχημα είναι τρεις παιδιά. Και είναι το αυτοκίνητο, δηλαδή το όχημα το οποίο οδηγάμε, είναι ο ανθρώπινος παράγοντας και ο δρόμος. Βασικός παράγοντας για τα τροχαία ατυχήματα είναι ο άνθρωπος. Θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Ανεξάρτητα αν έχετε δίπλωμα ή όχι, όσοι έχετε πάρει δίπλωμα, αν οδηγούσατε στους δρόμους, όπως όταν πήγατε και δώσατε εξετάσεις για να πάρετε το δίπλωμα, είναι βέβαιο ότι τα τροχαία ατυχήματα ή τα τροχαία δυστυχήματα θα ήταν μηδενικά. Και θα ήταν μηδενικά τα δυστυχήματα. Τα τροχαία ατυχήματα μπορεί να υπήρχαν. Γιατί είναι άλλο το ατύχημα, είναι άλλο το δυστύχημα. Το ατύχημα είναι όταν έχουμε υλικές ζημιές, ενώ το δυστύχημα είναι όταν έχουμε και σωματικές βλάβες στους επιβαίνοντες. Η τεχνολογία του αυτοκινήτου έχει έρθει και έχει ουσιαστικά βελτιώσει κάποιες ανθρώπινες αδυναμίες. Θα σας πω κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας σε όλο τον κόσμο προσδιορίζει κάποια όρια για το πώς θα κυκλοφορούμε και κυρίως τα όρια ταχύτητας. Όμως κύριοι και κυρίες, τα όρια ταχύτητας εξαρτούνται και από τις συνθήκες. Αν είναι βράδυ, αν βρέχει, αν χιονίζει, αν ο δρόμος έχει λακκούβες, αν, τα όρια διαφοροποιούνται. Να θυμάστε ότι η ταχύτητα είναι αυτή που δημιουργεί τα προβλήματα, κυρίως τις σωματικές βλάβες, και έχει διαφοροποιήσει τον τρόπο με τον οποίο κατασκευάζουμε. Και υπάρχουν δύο ουσιαστικές κατηγορίες πάνω στο αυτοκίνητο που τις έχουν ονομάσει ενεργητική ασφάλεια και παθητική ασφάλεια. Η ενεργητική ασφάλεια είναι ό,τι κάνουν οι κατασκευαστές των αυτοκινήτων και βοηθούν να μην γίνει το ατύχημα. Και η παθητική ασφάλεια είναι ό,τι κάνουν οι κατασκευαστές των αυτοκινήτων αφού έχει γίνει το ατύχημα. Τώρα, ποιος είναι ο στόχος? Ο στόχος μας είναι μια ασφαλή οδήγηση. Αυτή η ασφαλή οδήγηση, όπως είπα και προηγουμένως, έχει να κάνει με το πώς η τεχνολογία βοηθάει να γίνει πρόληψη του ατυχήματος. Θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Σήμερα υπάρχουν αυτοκίνητα τα οποία με μια συγκεκριμένη μεθοδολογία και τεχνολογία φρενάρουν μόνα τους. Ενεργητική ασφάλεια και παθητική ασφάλεια. Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι σήμερα ακόμα και ο τρόπος με τον οποίο κατασκευάζεται ένα αμάξωμα έχει να κάνει με το πώς θα μειωθούν οι σωματικές βλάβες. Βλέπουμε στην κοινωνία και στην αγορά και υπάρχει η άποψη ότι τα παλιά αυτοκίνητα ήταν τάνς. Τρακέρναμε και δεν παθαίνανε τίποτα, ούτε η λαμαρίδα. Σήμερα το ακουμπάς και ανοίγουν οι αερόσακοι, παραμορφώνονται τα ράμφι και γίνεται χαμός. Αυτά, παιδιά, είναι ο τρόπος που οι κατασκευαστές βελτιώσανε την σωματική ασφάλεια των επιβαίνοντων. Δημιουργήσανε ζώνες παραμόρφωσης, φτιάξαν το σασί με τέτοιους τρόπους ώστε να στραβώνει το σασί, αλλά η δύναμη να μην μεταφέρεται στα σώματα. Και αυτό είναι το πιο βασικό. Από εκεί και πέρα, τα βασικά συστήματα ενεργητικής ασφάλειας στα αυτοκίνητα είναι το σύστημα του ABS, το σύστημα του ESP,
ακόμα και στα φορτηγά ή γενικότερα τις κάμερες διαχείρισης, ο τρόπος με τον οποίο το μάτι του οδηγού ή ο καθρέφτης δεν μπορεί να δει. Εκεί λοιπόν έρχεται ο κατασκευαστής, τοποθετεί κάποιες κάμερες και βοηθάει τον οδηγό να αντιληφθεί κινήσεις και πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα αντιληφθεί με κοινό μάτι. Με λίγα λόγια, η τεχνολογία βοηθάει πάρα πολύ τον τρόπο να μειωθούν τα τροχαία ατυχήματα και είναι μεγάλο λάθος κάποιων από τους οδηγούς που μπαίνουν μέσα στο αυτοκίνητό τους και τι κάνουν, απενεργοποιούν το ένα σύστημα, απενεργοποιούν το άλλο σύστημα και λένε άντε να μπούμε να κάνουμε κολλιές και παλιές και. Για την παθητική ασφάλεια, αυτό που έχω να σας πω είναι δύο τα βασικά πράγματα. Είναι οι ζώνες και οι αερόσοφοι. Και εδώ μπαίνει το κρίσιμο ερώτημα. Τι είναι αυτό που με προστατεύει, η ζώνη ή ο αερόσοφος? Η ζώνη με προστατεύει. Ο αερόσοφος, παιδιά, είναι βοηθητικό. Απαγορεύεται να οδηγάμε αυτοκίνητο που έχει αερόσακους χωρίς να φοράμε ζώνη. Απαγορεύεται γιατί αν δεν φοράω ζώνη και ενεργοποιηθεί ο αερόσακος, είναι πολύ πιθανόν η ενεργοποίηση του αερόσακου να μου κάνει μεγαλύτερη ζημιά από το αν δεν είχε ενεργοποιηθεί. Είναι λοιπόν βασικό να φοράμε ζώνη. Να θυμάστε ότι ο αερόσακος είναι βοηθητικό σύστημα προστασίας. Δεν είναι το βασικό σύστημα προστασίας. Το βασικό σύστημα προστασίας είναι η ζώνη ασφαλείας. Οι ζώνες, όπως βλέπετε εδώ, σε όλα τα αυτοκίνητα, είναι ζώνες τριών σημείων. Γιατί έχουμε ένα σημείο στήριξης πάνω στον ώμο, ένα σημείο στήριξης δεξιά μας και ένα σημείο στήριξης αριστερά μας. Να πούμε ότι αυτός που εφεύγει την κατασκεύαση της ζώνης για πρώτη φορά ήταν η εταιρεία Volvo και προς τιμή της την πατέντα δεν την κράτησε για πάρτι της και για οικονομικούς λόγους, αλλά την έδωσε. Και την έδωσε και την χρησιμοποιούν όλοι οι κατασκευαστές. Σήμερα οι ζώνες έχουν εξελιχθεί και έχουν γίνει ζώνες με πυροκροτητές ή αλλιώς ζώνες με προεντατήρες. Τι κάνει ο προεντατήρας? Ο προεντατήρας είναι ένας μηχανισμός πάλι τεχνολογίας, ο οποίος δεν σε αφήνει να μετακινηθείς τη στιγμή της σύγκρουσης. Ουσιαστικά υπάρχει ένας μηχανισμός που τραβάει το σώμα του οδηγού ή του συνοδηγού ή του επιβάτη πίσω στην καρέκλα. Και έτσι δεν υπάρχει απόσταση αδρανίας, όπως λέγεται, μεταξύ του σώματος και του καθίσματος, ώστε να δημιουργηθούν προβλήματα στον αυγένα. Εδώ λοιπόν θα σας δείξω έναν προεντατήρα ο οποίος είναι μη ενεργοποιημένος και μετά την ενεργοποίηση τι έχει κάνει? Έχει μικρύνει. Και γιατί έχει μικρύνει? Γιατί σε αυτό εδώ το σημείο υπάρχει ένα καψούλι το οποίο ουσιαστικά τραβάει τη ζώνη προς τα κάτω. Και τραβώντας τη ζώνη προς τα κάτω έρχεται στο σώμα του επιβάτη και κολλάει στο κάθισμα. Γι' αυτό και θα δείτε ότι όταν έχουμε εμπλακεί σε μία σύγκρουση οι ζώνες έχουν φρακάρει. Αυτοί που βλέπετε δεξιά σας και αυτοί που βλέπετε αριστερά σας. Δεξιά έχουμε ένα μπιτσιρικά ο οποίος είναι εξαπλωμένος και βλέπουμε ότι η ζώνη δεν έρχεται να εφαρμόσει στον ώμο του, αλλά είναι και χαλαρή και πολύ ψηλά. Σε αντίθεση με τον ενήλικα που έρχεται η ζώνη και εφάπτει στον ώμο του. Αυτός ο πιτσιρικάς είναι ή δεν είναι ασφαλής?
Όταν το παιδί δεν είναι ή ο επιβάτης δεν είναι σωστά δεμένος στα τρία σημεία, αλλά είναι μόνο στα δύο σημεία, δηλαδή κάτω στα πόδια του, όταν θα γίνει η σύγκρουση, λόγω της κινητικής ενέργειας θα μεταφερθεί προς τα μπροστά, η ζώνη θα τον συγκρατήσει μόνο κάτω, αλλά το κεφάλι και γενικότερα το σώμα του θα βρει μπροστά και θα χτυπήσει. Τις καρπώσεις που θα υποστεί από τη δύναμη που θα δεχτεί κάτω στα άκρα. Άρα, ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να φοράμε τη ζώνη είναι πολύ σωστός. Και θα σας έλεγα, φεύγοντας από εδώ, ρυθμίστε το ύψος της ζώνης σας όσο το δυνατόν πιο κοντά στο ύψος του ώμου σας. Εάν η ζώνη είναι πολύ ψηλά, δεν θα σας συγκρατήσει και θα δημιουργηθεί πρόβλημα. Η αερόσα και στην αρχή χρησιμοποιήθηκαν μόνο για τη θέση του οδηγού και του συνοδηγού. Σήμερα υπάρχουν αυτοκίνητα τα οποία έχουν στο στάνταρ εξοπλισμό τουλάχιστον 6, για να μην πω 7 σημεία αερόσακων και μάλιστα θα σας πω ενημερωτικά ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν εταιρείες που λανσάρουν και επεξεργάζονται συστήματα αερόσακων με εξωτερικού χαρακτήρα για προστασία των πεζών, για να μην σας πω ότι υπάρχουν και αερόσακοι για τους αναβάτες της μηχανής, δηλαδή γελιέκο αερόσακους που μπορούν να το χρησιμοποιούν οι οδηγοί μηχανής. Λοιπόν, τι είναι η αερόσακη? Η αερόσακη, βασικά παιδιά, είναι κάποια μαξιλάρια που σκόρουν. Και γιατί πρέπει να απορροφήσουν και πρέπει να συγκρατήσουν τη δύναμη που το σώμα μας θα πέσει απάνω. Να δημιουργηθεί λοιπόν ένα μαξιλάρι ώστε να απορροφήσει μια δύναμη. Συνήθως η αερόσακη είναι διπλωμένη μέσα σε κάποιες συσκευασίες. Είναι μίας χρήσης, δεν επισκευάζεται και η δουλειά τους είναι να φουσκώνουν ακαριαία σε 150 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Δηλαδή όταν θα πάρουμε ένα δευτερόλεπτο θα το σπάσουμε σε 1000 κομμάτια και στα πρώτα 150 χιλιοστά του δευτερολέπτου, να ξέρετε ότι ο αερόσακος θα έχει όχι μόνο φουσκώσει, αλλά θα έχει ξεφουσκώσει κιόλας. Εδώ σε αυτό το πίνακα βλέπουμε ότι η πρώτη εντολή για να ενεργοποιηθεί το σύστημα δίνεται περίπου στα 30 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Από τα 54 ως τα 66 χιλιοστά του δευτερολέπτου έχει ανοίξει ο αερόσακος. Από τα 84 ως τα 98 χιλιοστά του δευτερολέπτου το σώμα έχει πέσει πάνω στον αερόσακο και έχει απορροφηθεί ένα μεγάλο ποσοστό ενέργειας και στα 150 χιλιοστά του δευτερολέπτου έχει τελειώσει η διαδικασία. Λοιπόν, αυτά λοιπόν ήταν τα στάδια της σύγκρουσης. Εδώ είναι οι θέσεις που μπαίνουν οι αερόσακοι πάνω σε ένα αυτοκίνητο σήμερα και τελειώνοντας θέλω να σας δείξω δύο βίντεο, τρία τα οποία αυτό παραδείγματος χάρη είναι ένα ζωντανό βίντεο από ένα Honda S2000. Αυτός ο χρόνος δεν είναι crash test, αυτός ο χρόνος δεν είναι virtual, αυτό το βίντεο είναι πραγματικό, κατέγραψε το ατύχημα, είναι πραγματικό ατύχημα και ευτυχώς που φοράγε ζώνη και όπως βλέπετε είναι μια χαρά.
Λοιπόν, εδώ θα δείτε ένα βίντεο με dummies, πώς είναι η συμπεριφορά του σώματος χωρίς τη ζώνη και πώς είναι η συμπεριφορά του σώματος και του οχήματος με ζώνη και με αερόσαχο. Ελπίζω να καταλάβετε όλη τη διαφορά και να δείτε ότι στην περίπτωση που δεν φοράμε ζώνη και που το όχημά μας δεν έχει αερόσαχο, σε σχέση με την περίπτωση που υπάρχει ο αερόσαχος και φοράμε τη ζώνη, οι σωματικές βλάβες είναι πάρα πολύ λιγότερες. Δεν μηδενίζονται. Μέχρι πριν από λίγο καιρό, τα κράστες γινόντουσαν με μια ταχύτητα από 50 έως 54 χιλιόμετρα. Τώρα έχει γίνει ένα κράστες με 74 χιλιόμετρα, αλλά επειδή τα αποτελέσματα είναι απογοητευτικά, δεν έχει δημοσιευθεί. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα ασθένεια που δίνουν οι κατασκευαστές είναι για ταχύτητες 50 έως 60 χιλιόμετρα. Τα αστέρια δεν τα δίνουν για να πηγαίνουν με 120, με 150 ή με 240. Είναι ένα τελευταίο βίντεο με ντάμες από ένα τροχαίο, από μάλλον κάποια συνολικά τροχαία, πώς συμπεριφέρονται όταν φοράνε ζώνες ή όταν δεν φοράνε ζώνες. Και να φοράει ζώνη όχι μόνο ο οδηγός, όχι μόνο ο συνοδηγός, αλλά και οι επιβαίνοντες στο πίσω κάθισμα. Γιατί αν ο επιβαίνοντας στο πίσω κάθισμα δεν φοράει ζώνη, τότε επειδή δεν θα το συγκρατήσει κανένας, θα έρθει και θα πέσει με δύναμη πάνω μας και έτσι τα προβλήματά μας θα είναι πολύ μεγαλύτερα. Και κυρίως το επιβάτη που δεν φοράει ζώνη. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Καλησπέρα σας και από μένα. Λέγομαι Τζεμπελίκος Γιώργος, είμαι εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών και ιδρυτής της Ακαδημίας Συμβάσης Οδήγησης Drive Safe. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον κύριο Ραμπατζάκη που είναι συνεργάτης και φίλος για την πρόσκληση σήμερα εδώ. Η Ακαδημία μας λοιπόν έρχεται να καλύψει ένα κενό στην εκπαίδευση και να βοηθήσει τους οδηγούς ώστε να είναι πλήρως ενημερωμένοι και με βιωματικά σεμινάρια που έχουμε δημιουργήσει. Όχι απλά να μιλάμε και να λέμε στη θεωρία πράγματα, αλλά να βιώσουμε κιόλας κάποιες δύσκολες καταστάσεις. Αυτό θα δούμε και σήμερα στον εξωτερικό χώρο, όταν θα κλείσουμε τις παρουσιάσεις. Θα δείτε πώς είναι βιωματικά να φοράω ζώνη και να έχω μία σύγκρουση σε ένα προσωμιωτή σύγκρουση που έχουμε δημιουργήσει και κινείται με μόλις 5 χιλιόμετρα την ώρα, ταχύτητα που δεν πηγαίνει κανένας ούτε μέσα στην πόλη. Και επίσης θα δούμε και το κομμάτι της ολίσθησης που θα σας αναλύσω σε λίγο. Όταν οριστεί λοιπόν το όχημα, τι ακριβώς γίνεται. Όλα αυτά προσπαθούμε να τα περάσουμε γιατί στον εγκέφαλο μας υπάρχει μια βιβλιοθήκη. Σε αυτή τη βιβλιοθήκη καταγράφονται βιώματα, καταστάσεις, οτιδήποτε καινούριο μαθαίνουμε. Και όπως είπαμε πριν, δεν μαθαίνουμε πολλά πράγματα στα 25 πρακτικά μαθήματα. Ερχόμενοι όμως σε μια ακαδημία που θα μας δώσει δύσκολες καταστάσεις και εμπειρίες και εφόδια για το πώς θα ανταπεξέλθουμε σε μια δύσκολη κατάσταση στον δρόμο, καταγράφονται αυτές τις πληροφορίες στο εγκέφαλό μας. Αυτό τι σημαίνει, ότι όταν βιώσω στην πραγματικότητα και στον δρόμο μια δύσκολη κατάσταση, θα καταφέρω, εάν έχω εκπαιδευτεί σωστά, να αντλήσω την πληροφορία και να αντιδράσω σωστά. Κάποιος που δεν έχει εκπαίδευση, ο τρόπος που θα μάθει την οδήγηση είναι βιωματικά στον δρόμο με έναν πολύ άσχημο τρόπο. Δηλαδή, με ένα ατύχημα ή με ένα δυστύχημα. Δυστυχώς, μόνο έτσι μαθαίνουμε εμπειρικά. Εάν δεν μας τύχει τίποτα, δεν θα ξέρουμε πώς είναι αυτές τις καταστάσεις. Γι' αυτό λοιπόν, δεν θέλω να σας κουράσω πολύ θεωρία, θα σας πω 2-3 πράγματα και θα το δούμε στην πράξη πιο αναλυτικά. Μία βασική πτυχή της ασφαλής οδήγησης είναι η ολίσθηση. Τι σημαίνει ολίσθηση, όταν το όχημά μας εκτρέπεται από την πορεία του λόγω είτε καιρικών συνθηκών, είτε ταχύτητας, είτε άλλους παράγοντες που θα δούμε σε λίγο. Όταν γλιστράει λοιπόν το αυτοκίνητό μας, τι πρέπει να ξέρουμε και τι πρέπει να κάνουμε. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί κανείς να σας εκπαιδεύσει σε μια οποιαδήποτε σχολή οδηγών
ή οπουδήποτε αλλού παρά μόνο μια ακαδημία ασφαλούς οδήγησης. Όλα αυτά λοιπόν τι προκαλούν στο όχημα? Μειωμένη πρόσφυση. Όταν λέμε πρόσφυση, είναι το πάτημα του ελαστικού στο οδόστρωμα. Όταν δεν έχει καλή επαφή το ελαστικό με το οδόστρωμα, τότε το αυτοκίνητο μας θα γλιστρήσει. Άρα όλο το σκηνικό παίζεται στο να έχω συνεχόμενη πρόσφυση. Γι' αυτό λέμε ότι και τα ελαστικά πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση, παίζουν τεράστιο ρόλο, γιατί είναι το μόνο μέρος του αυτοκίνητου που έρχεται σε επαφή με το οδόστρωμα. Αυτό είναι ολίσθηση λοιπόν, το να χάσω την πρόσφυση του αυτοκίνητου. Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι ολίσθησης, η υποστροφή και η υπερστροφή. Στην πρώτη περίπτωση της υποστροφής είναι όταν μπαίνω σε μια στροφή και το εμπρός μέρος του αυτοκινήτου ολισθαίνει προς το εξωτερικό της, όπως φαίνεται στην πρώτη εικόνα πάνω. Η υπερστροφή είναι όταν στρίβοντας σε μια στροφή το πίσω μέρος του αυτοκινήτου φεύγει προς το εξωτερικό της στροφής. Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να γνωρίζω πράγματα για να μπορέσω να σώσω αυτή την κατάσταση που μπορεί να γίνει πολύ δυσάρεστη. Παράγοντες που προκαλούν την ολίσθηση. Μου είπατε κάποιους από αυτούς, φθαρμένα ελαστικά, δεν έχουν καλή πρόσφυση αν είναι φθαρμένα, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, είτε είναι βροχή, είτε έχει χιονόπτωση, μειώνεται η πρόσφυση, απότομη επιτάχυνση ή επιβράδυνση και το πιο σημαντικό, υπερβολική ταχύτητα στις στροφές. Όπως ανέφερε ο κ. Σαραματάκης πριν, σε ένα τροχαίο ατύχημα ή δυστύχημα, αυτός που έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Είναι ο οδηγός. Ένας οδηγός λοιπόν πρέπει να εκπαιδευτεί σωστά ώστε να μειώνει τα τροχαία ατυχήματα. Το 80% των τροχαίων ατυχημάτων θα μπορούσαν να είχαν αποφευθεί εάν είχε εκπαιδευτεί σωστά ο οδηγός και εάν δεν υπερεκτιμούσε τις δυνατότητές του. Όλοι μας και όλοι σας αυτό που κάνουμε λάθος είναι να υπερεκτιμούμε τις δυνατότητές μας. Μπορεί εδώ πέρα να υπάρχουν πολύ καλύτεροι οδηγοί και από μένα και από όλους τους υπόλοιπους εκπαιδευτές. Το θέμα είναι όμως εάν γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν στη δύσκολη στιγμή και να μην υπερεκτιμούν τις δυνατότητές τους. Πάμε να δούμε λίγο πώς βγαίνω από μια ολίσθηση. Ας πούμε ότι το πίσω μέρος του αυτοκινήτου μου αρχίζει να ολισθαίνει προς τα αριστερά. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνω είναι να αφήσω τον γκάζι του αυτοκινήτου και να προσπαθήσω να είμαι όσο πιο ήρεμος μπορώ. Με σωστή οδήγηση του τιμονιού μπορώ να το επαναφέρω στην ευθεία. Ποια είναι η σωστή οδήγηση του τιμονιού? Εκεί που φεύγει το πίσω μέρος του αυτοκινήτου, εκεί στρίβω το τιμόνι. Έτσι δημιουργώ μια αγωνία η οποία επιμένει και κάνει το αυτοκίνητο να πάει πάλι στην αρχική του θέση και να συνεχίσει ευθεία. Άρα συγκρατήστε ότι αφήνω τον γκάζι, ότι είμαι ψύχρεμος και ότι οδηγώ προς την ολίσθηση. Εκεί που φεύγει το πίσω μέρος του αυτοκινήτου, εκεί στρίβω. Και τα μάτια μου είναι εκεί που θέλω να πάω. Πάντα θέλω να κοιτάω εκεί που θέλω να πάω. Η τεχνολογία μας βοηθάει πάρα πολύ, έχει πολλά συστήματα, αλλά όσα συστήματα και αν πάρουν στα αυτοκίνητα, ο ανθρώπινος παράγοντας είναι πάντα αυτός που μπορεί να κάνει το λάθος και να μην μπορέσει να αποφύγει μια σύγκρουση. Όσα συστήματα και να πάρουν, επιμένω σε αυτό. Υπάρχει ειδικό σύστημα ολίσθησης που έχει και ένα σημείο απενεργοποίησης. Εάν το απενεργοποιήσω, τότε θα είναι καθαρά στο χέρι μου το τι θα κάνω και θα πρέπει να γνωρίζω τις καταστάσεις. Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι η εκπαίδευση είναι ο μόνος σύμμαχος στην οδική ασφάλεια. Άρα θα πρέπει να εκπαιδευτούμε όλοι, θα πρέπει να εκπαιδευτούμε σωστά και θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένη η εκπαίδευση και όχι απλά κάποια μαθήματα τα οποία μου δίνουν ουσιαστικά το έναυσμα να έχω το πώς θα οδηγήσω το αυτοκίνητο. Το χειρισμό δηλαδή, μαθαίνω μόνο το χειρισμό. Το αυτοκίνητο που έχουμε έξω και να κλείσουμε αυτό, το έχουμε βάλει πάνω σε ένα προσωμιωτή ολίσθηση. Ουσιαστικά είναι κάποιες ρόδες όπως έχουν τα καλώδια του σούπερ μάρκετ, οι οποίες περιστρέφονται 360 μοίρες. Το έχουμε βάλει πάνω σε αυτές τις ρόδες στην ειδική κατασκευή, οπότε ουσιαστικά ξεκινώντας, ο πίσω μέρος του αυτοκίνητου αρχίζει και γλιστράει. Εμείς το μόνο που θα κάνουμε, όπως θα δείτε και πρακτικά, είναι να στρίβουμε το τιμόνι προς την κατεύθυνση που γλιστράει το πίσω μέρος του αυτοκίνητου. Δεν έχει καμία διαφορά σε αυτό που εξηγώ τώρα, αν είναι πίσω κίνητο ή εμπρός κίνηση. Καμία διαφορά. Μπορούμε να το αναλύσουμε. Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Αν υπάρχει κάποια ερώτηση και θέλετε να απαντήσω τώρα, θα πρέπει να ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Νικόλαος Πουλός και είμαι πραγματογνώμης τροχαίων ατυχημάτων και είμαι και ορκωτός πραγματογνώμης στα δικαστήρια, στην εισαγγελία και στο πρωτοδικείο.
Εγώ τη δουλειά που κάνω, οι πελάτες μου που έρχονται, είναι αυτοί που έχουν υποστεί ατύχημα και αν τους δείτε ψυχολογικά, θα σκεφτείτε πάρα πολύ όλα αυτά που είπε και ο κ. Σαραμπατζάκη και ο κ. Τζεμπερίκος και γενικά ό,τι έχει σχέση με το ατύχημα. Γιατί όταν έρχεται κάποιος να ζητήσει βοήθεια, έχει αρχίσει η καταστροφή του και προσπαθεί, αν δεν έχει χάσει κάποιον άνθρωπο δικό του, μπορεί να βρεθεί κατηγορούμενος και αν έχετε ακούσει τώρα τελευταία, ο ποινικός κώδικας γύρω από την κυκλοφορική, από τα τροχιά ατυχήματα γενικά, έχει αλλάξει. Δηλαδή, ένα ατύχημα το οποίο ο εμπλεκόμενος οδηγός βρεθεί με πύρη αλκοόλ ή έχει παραβιάσει ένα κόκκινο ή δεν έχει δίπλωμα και έχει προκαλέσει ατύχημα και έχει φέρει θάνατο από την απέναντι πλευρά, έχει τουλάχιστον 10 χρόνια φυλάκιση. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει κόσμος που βρίσκεται έτοιμος για να μπει μέσα, στη φυλακή. Αυτοί που μπήνουν είναι ήδη μέσα, πριν το καταλάβουν, αν έχουν προκαλέσει ατύχημα. Ή αυτοί που έχουν παραβάσει κόκκινο. Ή δεν ξέρω, εσείς εδώ πέρα κάποιοι οδηγάτε μηχανάκια, δίκυκλα, που μπορεί κάποιος να μην έχει δίπλωμα. Δεν ξέρω τι αντιλαμβάνει ο καθένας ως χρόνο αντίδρασης. Αν μπορεί κάποιος να μας πει το τι γίνεται, το τι σημαίνει χρόνος αντίδρασης, ακούστε, το χρόνος αντίδρασης τι είναι. Οδηγάμε το όχημά μας. Τώρα, ή δίκυκλο είναι αυτό, ή φορτηγό, ή γεωταχή. Όταν αντιληφθούμε το κίνδυνο, εκεί περνάει ένας χρόνος από τον εγκέφαλο. Δηλαδή, από τη στιγμή που βλέπουμε τον κίνδυνο, μέχρι τη στιγμή που θα δώσει την εντολή στο σώμα μας, ώστε να ενεργήσουμε με τον κατάλληλο τρόπο, περνάει ένας χρόνος. Από τη στιγμή όμως που το σώμα μας, δηλαδή το πόδι μας, πατήσει το ποδόφρενο, μέχρι να βυθιστεί το φρένο και αντίστοιχα να αρχίσει να λειτουργεί το σύστημα που βρίσκεται πάνω στο όχημα, προσθέτει άλλος ένας χρόνος. Και υπάρχει άλλος ένας χρόνος όπου χρειάζεται ώστε να κινητοποιηθεί το όχημα. Αυτό από τι εξαρτάται. Εξαρτάται από το πόσο ο άνθρωπος πατάει δυνατά και έγκυρα το ποδόφρενο, το πόσο σωστά λειτουργεί το σύστημα πέδησης, το πόσο καλά, το πόσο σε καλή κατάσταση βρίσκεται το ελαστικό και σε τι κατάσταση βρίσκεται το οδόστρωμα. Γιατί σήμερα βλέπετε έξω ότι επειδή έχει αρκετό καιρό να βρέξει, κάτω υπάρχει σκόνη και με το που ρίξει μία σταγόνα, αμέσως δημιουργείται ένα φιλμ λάσπης. Όπου εκεί και με τα πόδια που περπατάνε, πάλι δεν έχουμε πρόσβαση. Επίσης, ποια είναι η κατάσταση υγείας ενός οδηγού. Δηλαδή, είναι κουρασμένος, είναι άγνος, παίρνει χάπια, είναι υπό την επίρρεια αλκοόλ, υπό την επίρρεια ναρκωτικών ουσιών. Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Γιατί αντίστοιχα θα ενεργήσει και ο οργανισμός. Θα σας πω και μια έρευνα η οποία έχει πραγματοποιηθεί στην Ευρώπη. Κάποια στιγμή πήγανε έξω από νυχτερινά κέντρα, μια ομάδα, και είχαν αλκοολόμετρα. Παίρνανε μετρήσεις από αυτούς που έμπαιναν μέσα στον χώρο, στο κέντρο, και όταν έβγαιναν το πρωί, τους ξαναμετρούσανε. Ο μέσος όρος, ο χρόνος αντίδρασης, δηλαδή, όταν είμαστε με 0, είμαστε νυμφάλιο, με 0% σε σχέση με την κούραση όλη τη βραδιά και με το αλκοόλ, ο χρόνος μεγάλωνε. Όταν αυτές οι μετρήσεις σταλθήκαν στην Ευρώπη, ο μέσος όρος στην Ελλάδα ήταν το 1,55 δευτερόλεπτα. Γιατί ο χρόνος αντίδρασης ενός μέσου οδηγού ξεκινάει από 0,6 έως το 1,2. Δηλαδή, ο μέσος όρος περίπου είναι στο 1 δευτερόλεπτο. Ενώ οι ξένοι, οι Γερμανοί, οι Γάλλοι φτάνανε τα 2,5 δευτερόλεπτα. Και εκεί τους φαινόταν περίεργο ότι εμείς τους κοροϊδεύαμε στα αποτελέσματα. Αλλά υπήρχε όμως μια αιτιολογία ότι στην Ελλάδα, μάλλον στο εξωτερικό, αυτός που έχει προτεραιότητα ξέρει ότι ο άλλος θα την τηρήσει. Οπότε συνεχίζει την πορεία του. Ενώ στην Ελλάδα
μπορεί να έχουμε προτεραιότητα, αλλά όσο και μεθυσμένοι να είμαστε, διότι και να έχουμε, πάντα περιμένουμε στη διασταύρωση τώρα ο άλλος δεν θα τηρήσει την προτεραιότητά του και θα περάσει. Οπότε είχαμε πιο τεταμένη προσοχή μας, παρόλο που είμαστε και υποτιμήρα από όλου. Γι' αυτό είναι μικρός ο χρόνος και τους φαινόταν όλα αυτά περίεργα. Σε αυτό όμως να μην μείνετε. Τώρα τελευταία, ο χρόνος αντίδρασης ενός οδηγού έχει μεγαλώσει κατά πολύ, γνωρίζετε από τι. Και αυτή τη στιγμή τα έχετε μέσα στη θέση σας όλα, από τα κινητά. Λέγανε μάλλον όλοι το κινητό, μεγαλώνει το χρόνο αντίδρασης. Όταν μιλάς και στο τηλέφωνο, σήμερα τι κάνουμε, μιλάμε στο τηλέφωνο ή γράφουμε στα social. Άρα, όταν μιλάμε στο τηλέφωνο, τα μάτια μας είναι μπροστά. Όταν γράφουμε όμως, ο χρόνος της αντίδρασης, ο χρόνος μέχρι να ανταποκριθούμε στον κίνδυνο που θα πούμε, έχει μεγαλώσει κατά πολύ. Και αν δείτε έξω σήμερα, ειδικά αν είστε μέσα σε ένα λεωφορείο που είστε πιο υπερψωμένα από το έδαφος και κοιτάτε τα δυο ταχύ, όλοι οι οδηγοί βρίσκονται με ένα κινητό στα χέρια και γράφουν στα social. Και ξαφνικά βλέπει τον άλλον και λέει: Κοιτάξτε και μπροστά μου, τι έγινε. Αυτός όμως που γράφει, αν προκαλέσει ατύχημα, σήμερα με εισαγγελική παραγγελία πάνε και ψάχνουν το τηλέφωνο. Και αν βρούνε τη στιγμή του ατυχήματος ότι υπάρχει ενεργοποίηση, αμέσως πάει στο εισαγγελέα και είναι το κατηγορητήριο βαρύ. Εδώ πάμε να δούμε κάποια στοιχεία. Όταν έχουμε 0,8 γραμμάρια, μιλιγραμμάρια ml, 0,7 και 0,6, τι συμβαίνει σε έναν οδηγό. Έχει απόλυτα ελέγχου ταχύτητας και μείωση ικανότητας συγκέντρωσης. Δηλαδή, δεν θα πούμε ότι είναι λίγο πριν το κόμμα. Επίσης, έχει μειωμένη αντίληψη και επίσης γεγονότων. Δεν αντιλαμβάνει το περιβάλλον, το τι γίνεται γύρω του. Και θα έρθει ένας αντίστοιχα για τη στιγμή το ατύχημα. Το 0,5 είναι όριο της νομοθεσίας. Αλλά σήμερα, αν κάποιος έχει επαγγελματικό δίπλωμα, ξέρετε πάρα πολύ καλά, και θα σας πει και ο κύριος Τζεμπελίκος, είναι 0. Και όλα αυτά, να ξέρετε, με τον καινούριο ποινικό κώδικα διώκονται κακουργηματικά. Πάμε όλοι μέσα. 0,4. Ασυγχρονισμός κινήσεων. Μπερδεύεσαι. Πάει να αλλάξει ταχύτητα και τα χάνεις και σου φύγει το όχημα. Το 0,3, μείωση ισορροπίας αναγκλαστών και όραση. Λέει θολώνουν τα μάτια μου. Δεν βλέπω καλά. Το 0,2-0,1 είναι απόσπαση προσοχή. Άρα και τι κάνει γίνεται, άρξηση του χρόνου αντίδρασης. Το σκεφτείτε στο 0,8 τι χρόνος αντίδρασης υπάρχει. Μπορεί να μην υπάρχει και καθόλου. Μπορεί να συμβεί ο κίνδυνος σε μια διασταύρωση και να πατήσει το φρένο σε μια άλλη διασταύρωση. Την αντίδραση που επηρεάζει την απόσταση. Στον δρόμο, αυτό είναι ένα παράδειγμα. Στον δρόμο εδώ έξω, ένα όχημα κινείται με 50 χιλιόμετρα, με 30. Αν πεταχτεί ένα παιδί έξω στον δρόμο ή κάποιο, σταματάει το όχημα. Όχι. Τον έχει πατήσει, τον έχει περάσει από πάνω και έχει σταματήσει στην επόμενη πόρτα. Εδώ βλέπετε ένα παράδειγμα. Λέει, απόσταση αντίδρασης. Είναι αυτό που είπαμε. Βλέπουμε τον κίνδυνο, με να δώσει ο εγκέφαλος εντολή να πάει το πόδι πάνω στο ποδόφρενο, έχουμε διανύσει μια άλλη απόσταση. Αυτή η απόσταση αντιστοιχεί με την ταχύτητα στην οποία τρέχουμε. Αν δηλαδή πηγαίνουμε 100 χιλιόμετρα, ό,τι ταχύτητα έχουμε, πάντα θα τη διαιρείται με το 3,6 για να βγάλει τα μέτρα ένα δευτερόλεπτο. Δηλαδή, παράδειγμα, τα 100 χιλιόμετρα, διανύεις το 1 δευτερόλεπτο 36 μέτρα. Άρα το μάλλον έχεις πατήσει, αν έχεις μέσο όρο 1,2 ή 1,5 δευτερόλεπτο, έχεις διανύσει ήδη 50 μέτρα με το κόκκινο. Και μετά αρχίζει, όταν θα φρενάρει ο τροχός, την απόσταση για να κινητοποιηθεί το όχημα. Άρα σταματάει το όχημα σε 100 μέτρα σχεδόν. Άρα το ατύχημα δεν μπορεί να τα αποφύγει κανείς. Έρχονται κάποιοι και λένε, εγώ έχω λέει αγωνιστικό όχημα, έχω καλά φρένα, έχω δισκόπλακες. Έγινε και μας λέει ότι αψηφούμε τη φύση. Σκανώνεις η φύση, γίνεται. Αν αψηφούμε, αν δεν πιω στο τέταρτο όρο, πια πηγαίνεις κάτω. Να δούμε, θα σωθεί. Είπαμε, ο
χρόνος αντίδρασης της ΜΕΤΑ από 06 έως 1,2. 06-07, το χρόνο αυτό τον έχουν αυτοί που είναι εκπαιδευμένοι, όπως ήταν ο Σουμάχερ, στη φόρμουλα. Πάνω βλέπετε στο πινακάκι, στα 50 χιλιόμετρα, με μια μέση τη βράδυ 6,5, λέει ο χρόνος αντίδρασης του εγκεφάλου μέχρι να ενεργοποιηθεί το σώμα μας για να αρχίσει να κινητοποιεί το όχημα, έχουμε καλύψει ήδη 13,89 μέτρα. Και την ώρα που θα μπλοκάρει ο τροχός μέχρι να κινητοποιηθεί το όχημα, έχουμε καλύψει άλλα 14,84. Άρα το σύνολο για να κινητοποιηθεί το όχημά μας είναι 28 μέτρα. Άρα τον άλλο τον έχουμε πατήσει. Γι' αυτό που λέει κάποιος ότι στα 5 μέτρα σταμάτησε, αυτό δεν ισχύει. Νομίζει ότι σταμάτησε. Και ένα άλλο παράδειγμα είναι στα 100 χιλιόμετρα που είπαμε πριν. 27,78 είναι η απόσταση μέχρι να δώσει εντολή στο όχημα, το σώμα μας να αρχίσει να κινητοποιείται. Και 59,35 μέτρα είναι ο τροχός από τη στιγμή που μπλοκάρει μέχρι που σταματάει το όχημα. Άρα η απόσταση είναι 87 μέτρα. Αν δηλαδή πηγαίνουμε στο κυφισό με 100 χιλιόμετρα και δούμε τον κίνδυνο μπροστά, θα σταματήσουμε στα 87 μέτρα. Αν έχουμε όμως και τεταμένη προσοχή μας και έγκαιρα αντιδράσουμε σε ένα δευτερόλεπτο. Αν αντιδράσουμε σε 1,5 δευτερόλεπτο, τα 87 έχουν γίνει 120 μέτρα και παραπάνω. Εδώ πάμε να δούμε άλλο ένα παράδειγμα με 2 δευτερόλεπτα χρόνο αντίδραση. Άρα τι σημαίνει εδώ πέρα, ή είμαστε κουρασμένοι, ή είμαστε υπό την επίρρεια αλκοόλ, ή κάποιον απογορευμένο ουσιών. Ή κουρασμένοι, ή ξενυχτισμένοι, οτιδήποτε μπορεί να είναι ο καθένα. Πάμε τώρα να δούμε, στα 50 χιλιόμετρα η αντίδραση είναι 27,78. Άρα μεγαλώνει η απόσταση, ο χρόνος αντίδρασης του σώματός μας να δώσουμε την εντολή στο όχημα. Η απόσταση όμως του φρεναρίσματος είναι η ίδια. Δεν αλλάζει, αλλά μεγαλώνει ο χρόνος όμως αντίδρασης. Και αν πηγαίνουμε 100, στα 55 μέτρα, λέτε, στα 55 μέτρα, θα αρχίσει το όχημα να φρενάρει ο τροχός. Άρα ήδη τον έχουμε τον άλλο παρασύρει, τον έχουμε πατήσει, τον έχουμε σκοτώσει, οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί. Ξέρει κάποιος με πόσα χιλιόμετρα είναι ο αερόσακος? Το μπαλόνι αυτό όταν σκάει μέσα, πόσα χιλιόμετρα? 300. Με 320 χιλιόμετρα. Ξέρει τι σημαίνει αυτό? Είναι σαν να φάμε μία μπουνιά με 320 χιλιόμετρα στο πρόσωπο. Τι σημαίνει αυτό? Αποκεφαλισμός. Πρέπει οι προδιαγραφές να έχει αντοχή για το κέντρο, ζελατίνα, για την τριβή και τη διάλυση, αντοχή ποιμάτια συγκράτησης. Γιατί μου έρχονται πολλά ατυχήματα που το κράνος έχει φύγει από το κεφάλι του αναπάτη. Και λέει, μα δεν μπορούσε, λέει, κράνος. Και όταν πάμε και παίρνουμε το κράνος, ο ημάντας από κάτω είναι κομμένος. Γιατί το κράνος ήταν 20 χρονών, είχε σαπίσει και με την κρούση που έγινε του έφυγε το κεφάλι. Κόπηκε και του έφυγε το κεφάλι. Το κράνος δεν πρέπει να είναι σφιχτό και να μας προκαλεί δυσφορία. Πρέπει να παίρνουν και αέρα από μέσα. Είναι βασικό αέρα. Δηλαδή και καλός εξαρισμός. Εδώ βλέπετε πώς διαλέγουμε. Παίρνουμε τη μεζούρα και μετράμε το κεφάλι μας. Υπάρχουν διάφορα μεγέθη. Πάμε στον πολιτή και δοκιμάζουμε τα κράνη. Και πότε γίνεται η αντικατάσταση? Μπράβο. Έχει ημερομηνία λήξης. Στα 5 χρόνια πρέπει να το πετάμε. Αν αυτή τη στιγμή έχουμε ένα κράτος εδώ πέρα και πέσει κάτω και δημιουργηθεί μια κρατουνιά, καλό είναι να το πετάξουμε. Γιατί μπορεί να έχει χάσει την χρήση του. Ωραία. Αν έχει από μέσα εσωτερικά προβλήματα, φθορές, ωραία. Οι οποίες αυτές μπορεί να προκληθούν ή από εμάς ή από κάποιον άλλο, ανάλογα. Αυτά είναι μερικά πράγματα. Και θα σου πω ένα άλλο πράγμα. Γιατί θα ρωτήσω εδώ το συμμαθητή σας, γιατί δεν φοράει κράνος όταν οδηγάει το δίκυκλο? Πρώτον, δεν φοράω κράνος γιατί όχι τον άρεσε και δεν μου αρέσει. Δεύτερον, γιατί είναι ακριβό και κάποιος δεν δίνει χρήματα για να πάρει κράνος. Αυτό είναι. Πόσα λεφτά έχει ένα κράνος καλό? Ξεκινάει από 60 ευρώ και βρίσκει και 3.000 ευρώ κράνος. Ωραία. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι καλό παράδειγμα. Κοστολογούμε το κεφάλι μας 1.000. Λοιπόν, ευχαριστώ.